Το AIDS ξέσπασε μαγικά στις αρχές της δεκαετίας του 1980 όταν μια σειρά νεαροί ομοφυλόφιλοι σε Σαν Φραντζίσκο, Λος Άντζελες και Νέα Υόρκη ανέπτυξαν ανεξήγητους καρκίνους του δέρματος, νεφρικές ανεπάρκειες και πνευμονίες. Οι γιατροί υπέθεταν πως έφταιγαν τα ψυχαγωγικά ναρκωτικά της εποχής, μόνο που σύντομα κατάλαβαν πως είχαν να διαχειριστούν κάτι απείρως πιο τρομακτικό, έναν μολυσματικό ιό. Ο οποίος ούτε όνομα δεν είχε και ήταν ακριβώς η ανησυχία του κόσμου, ο φρενιασμένος πανικός που έκανε την επιστήμη να ασχοληθεί σοβαρά μαζί του και σπευσμένα. Έπρεπε να βρουν όμως από πού ή από τι είχε προέλθει αυτό και έτσι το 1981 οι ερευνητές του Αμερικανικού ΚΕΛΠΝΟ, Center of Disease Control and Prevention, CDC, πέρασαν από συνέντευξη δεκάδες νεαρούς άνδρες του Λος Άντζελες που έπασχαν από τη μυστηριώδη νόσο, ελπίζοντας να βρουν το χαμένο κρίκο. Ρωτώντας τους για τα σεξουαλικά είδη και την ερωτική ιστορία τους, ένα όνομα ερχόταν και πανερχόταν όμως. Αυτό του Γκέρν Ντάγκας. Ο οποίος έμελε να γίνει ο πιο στιγματισμένος και δαιμονοποιημένος ασθενής της ανθρώπινης ιστορίας. Ο ασθενής 0, ο Γκέρν Ντάγκας, ήταν ένας Καναδός αεροσυνοδός της δεκαετίας του 1970 και του 1980, με ακόραστη σεξουαλική όρεξη, ο οποίος με τα ταξίδια του πήγαινε παντού στον κόσμο και είχε πλαγιάσει με χιλιάδες άντρες. Οι ερευνητές υπέθεσαν πως αυτός θα μπορούσε να είχε μεταδώσει τον ιό στη Βόρεια Αμερική, αλλά και στον υπόλοιπο πλανήτη. Όπως ξετρύπωσε και πολύ σύντομα ο τύπος, τουλάχιστον 8 από τις πρώτες 19 καταγεγραμμένες περιπτώσεις HIV του Λος Άντζελες είχαν συνάψει ερωτικές σχέσεις με τον Καναδό, τον οποίο χαρακτήρισαν άρον-άρον, ασθενή 0, και κατασυντοκοφάντησαν οι τηλεόραση και οι εφημερίδες για την απερίσκεπτη ή και κακόβουλη πολλές φορές ερωτική συμπεριφορά του. Αυτός διέσπηρε την ασθένεια στον Ατλαντικό δημιουργώντας μια κατάσταση ντόμινου και για τον υπόλοιπο κόσμο. Αν έπρεπε να το πούμε, η θεωρία περί ασθενούς 0 ήταν ολότελα μύθος, μια αστήρικτη υπόθεση μιας επιστήμης που έψαχνε να πιαστεί από κάπου. Ο ίδιος πέθανε το 1984 στα 31 του, από επιπλοκές του AIDS. Θα έπρεπε να περιμένει ωστόσο στο 2016 για να απαλλαχθεί από το στίγμα του ανθρώπου που κόλλησε την ανθρωπότητα με τον φρικτό ιό. Μελέτη που δημοσιεύθηκε στην έγκριτη επιθεώρηση Nature και ανέλυσε το γονιδίωμα και απομφάνθηκε πως η περίπτωσή του ήταν τυπική του ιού στη ΣΥΠΑ της εποχής και δεν ήταν η πηγή μετάλλαξης του ιού. Και μην ξεχάσεις να κάνεις μια εγγραφή και να πατήσεις και το καμπανάκι.